το ζούμε καλά. Για να δω, αυτό το τριγωνάκι θα πάει εδώ. Εκεί έχει βαλίτσα. Ο άγγελος εδώ. Νομίζω είναι καλά. Το δεντράκι μας μάλλον εδώ ταιριάζει. Τέλεια, η διακόσμηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Πέρασε η ώρα. Πρέπει να κλείσω. Αύριο πρωί πρωί μας περιμένει πολύ. Bye.
Καλημέρα σας. Ω, την αγαπητή κυρία Μπιχνιδίδη, τι μπορώ να κάνω για εσάς? Θα ήθελα ένα τριγωνάκι για τον Μπιχνιδίδη παιδάκι. Πρώτη φορά φέτος στα πιτακάκια του φοράω και είναι πολύ χαρούμενο. Αυτό εδώ σας κάνει. Είναι καταπληκτικό τριγωνάκι. Τι μας έμειναν όλα και όλα. Μα φυσικά, είναι τέλειο. Να πάρω και μερικά στολίδια το δεντράκι μου. Βάλτε μου αυτό το αστεράκι. Τη μια μπαλίτσα. Την καμπανούλα. Το αγγελάκι. Όχι, έχω από πέρυσι. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Τι σας οφείλω? Με ή χωρίς απόδειξη. Όχι, εγώ δεν βρω μόνο. Ισοτιμή σας λέει. Ορίστε τα χρήματα. Απόδειξη βέβαια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπιχνιδίδη. Καλά, να μου φιλήσετε τον κύριο Μπιχνιδίδη και τον Μπιχνιδίδη παιδάκι. Ευχαριστώ και εγώ. Καλά Χριστούγεννα. Άι, για κλείς το μαγαζί. Κλείμα. Ακόμα δεν προλάβαμε να γνωριστούμε και έφυγα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι για την ζωή. Αυτή τη μοίρα δεν το περιμένω. Πάω να αλλάξω σχέση και να δίνω χαρά. Αυτό είναι σκοπός μας. Δεν χαράζει. Το δεντράκι σκαλίζει τα σπίτια. Οι παλίτσες σκαλίζουν το δεντράκι. Το αστεράκι κλείνει. Το δεντράκι στολίζει τα σπίτια. Η παλίτσα στολίζει το δεντράκι. Το αστεράκι δίνει τον δρόμο για τον Χριστό στους μάγους. Το αστεράκι, ο άγγελος, οδηγεί τους βοσκούς στη φάρνη και η καμπανούλα. Καλεί όλους τους Χριστούς στην χριστουγεννιάτικη λειτουργία. Και τα τριγωνάκια σκορπίζουν παντού το χαμοσυνό τραγούδι της αγάπης. Τα κάλαντα. Έτσι πέρασα και το φετινό Χριστούγεννα και έφτασε πρωτοχρονιά και τα παιδιά ξεχυθήκαν πάλι στους δρόμους για να πούν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα. Μα όσο στολίδια δεν πουλήθηκαν, την επόμενη μέρα της πρωτοχρονιάς ο κ. Παυλόπουλος φάνηκε το μαγαζί του. Θα έπαιρναν το δρόμο στη μεγάλη κρύα ξύλινη αποθήκη. Εκεί θα περιμέναν υπομονετικά μέχρι τον επόμενο χρόνο να άφησαν από τη θέση του στη βιτρίνα και να προσφέρει στους ανθρώπους αγάπη και χαρά. Τρι, τι βλέπω, κλαις, γιατί καλέ μου Τρι, τι σου συμβαίνει? Δεν έχω τίποτα. Λέει και δεν σου έσκανε μπήκε στο μάτι μου. Με συγκρίνει στο δόκλημα. Το όνειρό μου, είδα να τραγουδήσω τα κάλατα. Γι' αυτό φτιάχνω. Γι' αυτό ήρθα εδώ και να δώσω ευτυχία και χαρά στα παιδιά. Και σκέφτομαι πως άνετα θα γυρίσω στην Ουγγαρία Πατήση και θα περιμένω εκεί ένα ολόκληρο χρόνο. Έλα καλέ μου Τρι, μη στεναχωριέσαι του χρόνου. Ίσως θα θες πιο τυχερός. Μα ήθελα τόσο πολύ να πω τα κάλατα και να γνωρίσω τον κόσμο. Με ένα νέο τριγωνάκι που δεν έχω ξαναπεί ποτέ με τα κάλατα. Γιατί δεν το κάνεις αυτό
το θέλει τόσο πολύ. Μα τώρα είναι αργά. Τα Χριστούγεννα πέρασαν, τελείωσε την πρωτοχρονιά. Και αν πέρασαν τα Χριστούγεννα, δεν πέρασαν το μήνυμα τη αγάπη. Πρέπει να μην σταματήσει η αγάπη. Να ακούγεται το πάνω στη γη. Και όταν περνούν τα Χριστούγεννα, εύκολα ξεχνούν και ξαναρχίζουν τον πόλεμο. Μόνο εσύ, Τρι, μόνο εσύ μπορείς να τους το μάθεις. Γιατί και τα κάλυντα έγιναν συνήθεια και έφυγε και κλιμάτων έγιναν και πιο δυνατό από το τείχο που κάνουν τα τελευταία. Και αφού ήταν περασμένα μεσάνυχτα, περίμενε τη στιγμή που το αφεντικό θα ξεκλειδώνε το επόμενο πρωί την πόρτα για να το σκάσει κρυφά, να βρεθεί σε θόρυβο έξω στη χιονισμένη πολιτεία. Μακάρι να είχα το θάρρος να σε ακολουθούσα. Φοβάμαι όμως το χειμώνα και την παγωνιά. Θα σε θυμάμαι πάντα, Τρι. Καλό σου ταξίδι. Που ξέρεις, μπορεί κάποτε να ξανασυναντηθούμε. Γεια σου, Παλίτσα. Σίγουρα θα ξαναβρεθούμε. Γεια σας, φίλοι μου. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Γεια σου, καλέ μας, Τρι. Thank you.
πάει. Είμαι πολύ δυστυχισμένο. Κανείς δεν μου δίνει σημασία. Εμφανίστηκε μπροστά του ο φίλος του ο Άγγελος.
Κάλυψε με τα φτερά του το κοριτσάκι και ύστερα το πήγε μαζί του στον ουρανό, προσφέροντάς του τη ζεστασιά που δεν βρήκε στη γη, παρά μόνο στον τελευταίο και μοναδικό της φίλο των τριών. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές, με υγεία και χαρά. Ευχαριστούμε.